5 δεύτερα, η Γαετάνη μπαίνει μέσα, παίρνει το επιθετικό rebound και ένα ακόμα καλάθι. Ξεκίνησε πολύ καλά η σεζόν, μια μεγάλη νίκη. Ποια είναι τα κλειδιά της σημερινής νίκης, τι έδωσε αυτή την επικράτηση και την πρόκριση στην ομάδα των Πανθύρων? Καταρχήν, να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, στις αθλητριές μου για τη σημερινή νίκη και φυσικά στον αντίπαλο που ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Θεωρώ τα κλειδιά της νίκης ήταν ότι ήμασταν πιο εύστοχοι στην επίθεση, βάλαμε κάποια σούτ δύσκολα. Το σκορ ήταν ήδη χαμηλό και νομίζω ότι αυτά έκριναν την διαφορά. Τώρα έρχεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Νομίζω το θέλατε πολύ. Είδαμε κιόλας ότι υπήρχε μεγάλη θέληση από τους παίκτες, δηλαδή διεκδικούσαν τα rebound, μπαίναν δυνατά σε όλες τις φάσεις. Πέρα από το κίνητρο της νίκης και της πρόκρισης, νομίζω ότι αυτό το ματς με τον Ολυμπιακό έδινε το κάτι παραπάνω, έτσι το θέλω κάθε παίκτη. Νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα μας και για την πόλη μας ότι θα παίξουμε με ένα τέτοιο αντίπαλο, με τον Ολυμπιακό. Το είχα πει και στις παίκτριές μου ότι δεν θέλουμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Θέλαμε πάρα πολύ να παίξουμε εναντίον του πρωταθλητή Ελλάδος. Θα είναι μια πρόκληση για όλους μας, μια μεγάλη εμπειρία και νομίζω πρέπει να το εκμεταλλευτούμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Σήμερα δεν παίξαμε καλά σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, αλλά θέλαμε πολύ να πάρουμε την νίκη. Για να παίξουμε τον Ολυμπιακό θα είναι τεράστια ευκαιρία για όλα τα κορίτσια, δεν δίνονται κάθε χρόνο αυτές οι ευκαιρίες. Και εντάξει, η σημασία έχει το αποτέλεσμα, έχουμε καιρό να προπονηθούμε για το πρωτάθλημα ακόμα. Και θα δουλέψουμε πολύ σκληρά. Το μάτς κρίθηκε εκεί σε ένα διάστημα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν με 8 δικούς σου πόντους ξέφυγε η ομάδα. Ήταν αυτοί οι πόντοι για να μας δώσουν αυτοπεποίθηση περισσότερο. Δεν νομίζω ότι κρίθηκε εκεί το παιχνίδι. Γενικά παίξαμε καλή άμυνα, φάγαμε λίγους πόντους, αλλά δεν είχαμε καλή επικοινωνία. Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Θέλουμε ακόμα δουλειά. Τώρα Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, εντάξει. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα είναι απλά μια πολύ καλή εμπειρία για όλους μας, για όλους μας. Και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα από αυτόν τον αγώνα. Για το πρωτάθλημα, τι στόχους έχουμε βάλει? Ο στόχος της ομάδας είναι να σωθεί και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Μια ερώτηση για το Ευρωπαϊκό πάλι. Ναι. Παρότι είπε ότι δεν είσαι ετοιμότητα ομάδα, με από όλες τις κοπέλες μεγάλη αυταπάρνηση να διεκδικούν όλα τα rebound, επίθεση και άμυνα. Με αυτές τις μάχες δείχνει η ομάδα ότι ξεκινάει καλά για να χτίσει κάτι πολύ καλό για το μέλλον. Υπάρχει θέληση από όλες και από όλους. Προσπαθούμε όλοι. Απλώς ακόμα δεν πατάμε καλά γιατί είναι νωρίς. Έχουμε ακόμα περίπου ένα μήνα για το πρωτάθλημα και νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα στο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.